Ο σχεδιασμός είναι φτιάχνουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε όταν επιστρέψουμε στην κανονικότητα να δώσουμε ρευστότητα στην αγορά και στις επιχειρήσεις, ένα, και κρατάμε μέχρι τότε τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας ενεργές, αλλά σε μια κατάσταση, όπως θα λέγαμε στους υπολογιστές, safe mode, ώστε να τις βρούμε και μετά την κρίση. Μέχρι τότε δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Τι να κάνουμε, δηλαδή μέσα σε καθεστώς ακούω ας πούμε τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Τσίπρα που λένε να μοιράσουμε ρευστότητα. Μάλιστα. Και εγώ σας λέω λοιπόν ότι με ένα μαγικό τρόπο στέλνουμε στο σπίτι κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας 5.000 ευρώ. Τι θα τα κάνει σήμερα ακριβώς, μπορεί να μου πείτε. Αφού δεν μπορεί να κάνει. Ταξίδια δεν μπορεί να κάνει. Σε εστιατόρια δεν μπορεί να πάει. Σε κατάστημα ψωνίζει δεν μπορεί να πάει. Τι θα την κάνει τη ρευστότητα. Για τρόφιμα. Που θα κρυθούν απαραίτητα αυτά τα πράγματα. Πόσα θα πάει πια. 300 κιλά δεν κανείς, όχι, προφανώς και όχι. Άρα αλλά... το πρόβλημα σήμερα δεν είναι η ρευστότητα. Το πρόβλημα σήμερα είναι το shutdown, ότι έχουμε κλείσει την οικονομία.